Τρει μέρε χωρί νερό και φαγητό ταξίδευαν οι 336 μετανάστες πρόσφυγες μέχρι να εντοπιστούν και να διασωθούν από τι Κυπριακέ Αρχέ. Το ταξίδι του, όπω αποκάλυψε χθε το βράδυ ο Αντένα, δεν ξεκίνησε από την Συρία, αλλά από την Τουρκία επιβιβάστηκαν αρχικά σε μικρές βάρκες κατά ομάδες των 120 ατόμων, ώστε να απομακρυνθούν αθέατοι από τα παράλια. Επιβιβάστηκαν στο ψαροκάικο, στο οποίο εντοπίστηκαν μεσοπέλαγα για να διαπιστώσουν αμέσως ότι στο ψαροκάικο δεν υπήρχε ούτε νερό αλλά ούτε και φαγητό. Καταθέτουν επίση πω οι υπεύθυνοι του ψαροκαϊκού του κοροϊδεύαν και του είχαν κλεισμένου και στιβαγμένου στο αμπάρι για να μην βλέπουν πού βρίσκονται με την δικαιολογία ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν αντιληπτοί από άλλα σκάφη. Σύμφωνα με τι καταθέσει, του έλεγαν ότι πέρασαν από την Αίγυπτο και την Κρήτη και ότι έφτασαν στην Μάλτα. Μέχρι τη δεύτερη μέρα που χάλασε η μηχανή του σκάφου. Κάποιοι, όπω λένε, το αντιλήφθηκαν και βγήκαν έξω από το αμπάρι για να δουν τι γινόταν. Επιμένουν, μάλιστα, στι καταθέσει του πω τουλάχιστον ένα πρόσωπο είχε διαφύγει μόλι χάλασε η μηχανή με μικρή βάρκα που διέθετε το ψαροκάικο. Δηλώνουν, μάλιστα, ότι το πρώτο μέσο που του εντόπισε και του προσέγγισε ήταν ελικόπτερο και όπω διευκρινίζουν δεν ήταν τη Κυπριακή Δημοκρατία. Σαν είδα για του 336, στάθηκε πρόσωπο το οποίο γνώριζε να επισκευάσει τον ασύρματο επικοινωνία ώστε να εκπέμψουν σήμα κινδύνου 50 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά τη πάφου όπου και εντοπίστηκαν. Αναφέρουν επίση ότι στην πλειοψηφία του επιθυμούσαν να φτάσουν στην Ιταλία και από εκεί στη Σουηδία επειδή τα επιδόματα στην Σκανδιναβική χώρα είναι υψηλότερα.